Και ας από το Digital Life, μπροστά μου έχω το GT Racer 2, είναι αντικαταστάτης του GT Racer. Ουσιαστικά τα δύο κινητά δεν έχουν μεγάλες διαφορές στα τεχνικά. Έχει όμως τη σημαντικότερα, το κινητό πλέον ενσωματώνει οθόνη capacitive αντί για resistive του προκατόχου, δεν έχει λοιπόν γραφίδα. Μπορούμε να πούμε ότι έχει αρκετά καλή οθόνη, είναι πολύ υπακούη στα πατήματα. Ενώ το εντυπωσιακό είναι ότι παρότι η συσκευή έχει θεωρητικά χειρότερο επεξεργαστή στα 500 MHz μόλις, είναι πιο γρήγορο από το Racer 1 και αρκετά πιο γρήγορο γενικώς από οποιαδήποτε συσκευή αυτής της κατηγορίας. Το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω που οφείλεται, αλλά παρόλα αυτά μάλλον είναι θέμα optimization που έχει κάνει η ίδια η GT. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, έχει Android έκδοσης 2.2. Έχει μεγαλύτερη μπαταρία από τον προκάτοχο στα 1280 mAh. Μπορούμε να σας τη δείξουμε ανοίγοντας το καπάκι. Πάρτε δείτε λοιπόν εδώ, 1280 mAh. Έχει αρκετά καλή ποιότητα, έχει μαλακό λάστιχο στο πίσω μέρος και έχει και το όμορφο λογότυπο του Android. Επίσης η συσκευή έχει 256 MB μνήμης RAM, φυσικά και δέχεται επέκταση με κάρτα microSD. Και όπως είπα και πριν, είναι αρκετά καλά φτιαγμένη και στα χρήματα που θα έρθει, στα 100 κάτι ευρώ, πιστεύω ότι είναι μια πολύ ελκυστική πρόταση και πολύ καλύτερη φυσικά από το μοντέλο που αντικαθιστά. Αυτά από το digitallife.gr.